Εάν κανείς λέγει είναι δούλος της αμαρτίας, κανείς από εδώ, από σας, ας γίνει έτοιμος δια της πίστεως να περάσει στην ελευθερία της υιοθεσίας με την αναγέννηση που θα του δώσει ο Χριστός και να απαλλαγεί από αυτήν την κακίστην δουλεία του σατανά, της αμαρτίας, και να μπει μέσα στη δουλεία την μακαριωτάτη του Κυρίου. Ο λόγος περί δουλείας, ποιας δουλείας? Όχι βεβαίως τώρα της δουλείας εκείνης την οποία έχουν οι άνθρωποι μεταξύ των, όταν οι λευκοί καθιστούν δούλους τους μαύρους ή οι ίδιοι λευκοί τους λευκούς στους παλαιότερους χρόνους, αυτούς που ήσαν εχμάλωτοι πολέμου και τους είχαν πλέον ως δούλους κλπ. Το γνωστό φαινόμενο της δουλείας. Όχι αυτό. Εδώ τώρα ομιλεί για ένα άλλο φαινόμενο της δουλείας. Εκείνη που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Ώστε να παρουσιάζεται εδώ ο άνθρωπος να είναι είτε δούλος του Θεού είτε δούλος του διαβόλου. Αλήθεια, δεν υπάρχει καμία τρίτη περίπτωση να μην είναι κανείς ούτε δούλος του Θεού ούτε δούλος του διαβόλου? Τίποτα. Μάλιστα, και το να μην είμαι δούλος του διαβόλου ίσως να είναι κατανοητό, αλλά γιατί να είμαι δούλος του Θεού, αυτό μένει ακατανόητο. Και το να μην υπάρχει καμία άλλη, κανένας άλλος τρόπος να ζήσω, ένας τρίτος τρόπος. Τόσο το πράγμα έφτασε ώστε πριν από ελάχιστα χρόνια, πριν από 2-3 χρόνια, κάπου εκεί, έφτασε και στη Βουλή το θέμα, να, και μάλιστα από κληρικά πρόσωπα, να αφαιρεθούν από το ευχολόγιο όπου υπήρχαν εκφράσεις όπως μνηστεύεται, νυμφεύεται, ξέρω εγώ, ο δούλος του Θεού, ή βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Όπου λοιπόν είχαμε την έκφραση ο δούλος του Θεού, αυτό έπρεπε να φύγει. Διότι τι θα πει, λέει, ο δούλος του Θεού? Βλέπετε ότι ακόμα που φτάνει ο άνθρωπος δηλαδή να βλέπει υπό το πρίσμα των πολιτικών ή πολιτιστικών καταστάσεων της εποχής του, να βλέπει το κείμενο της Αγίας Γραφής και να προσπαθεί να ερμηνεύσει αναλόγως, γίνεται ο άνθρωπος αληθινά γελίος πραγματικά. Διότι όταν βλέπουμε έναν Παύλο να λέγει δούλος Ιησού Χριστού, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και ο Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, να αποκαλούν τον εαυτόν τους δούλων του Ιησού Χριστού, αλλά θα λέγαμε όμως πράγματι, έξω από αυτή τη γελιότητα, ο άνθρωπος οπωσδήποτε πρέπει να είναι δούλος ή του Θεού ή του ανθρώπου? Δεν υπάρχει δηλαδή ελευθερία? Είναι μία επίφαση η ελευθερία? Τι είναι η ελευθερία? Εάν απλώς αλλάξω αφεντικό. Αγαπητοί μου, καταρχάς ο διάβολος δεν είναι αφεντικό. Είναι παρήσακτον αφεντικό. Παρήσακτον. Εμπήκε στη δημιουργία και το τραγικό είναι ότι ο άνθρωπος έγινε δούλος του διαβόλου γιατί το θέλησε ο άνθρωπος. Διότι όταν ο άνθρωπος παρεσύρθη από τον διάβολο να παραβεί την εντολή του Θεού μες τον παράδεισον, στην πραγματικότητα κατέστησε αφεντικό του το διάβολο. Αυτό βέβαια με όλες τις τραγικές συνέπειες για το ανθρώπινο γένος. Για σκεφτείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα, υπακούοντας το θέλημα του διαβόλου, υπετάχθησαν εις τον διάβολο. Και ο Θεός αφήνει τα πράγματα ώστε τελικά ο διάβολος να γίνει ο παρήσακτος αυτός, να γίνει ο κύριος του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος να γίνει ο δούλος του διαβόλου.
Δεν υπάρχει καμία γνησιότητα εδώ, τίποτε απολύτως. Παρήσακτα τα πράγματα. Τότε ο άνθρωπος πρέπει να είναι δούλος του Θεού. Βέβαια, ποια είναι αυτή η δουλεία του ανθρώπου στο Θεό? Γιατί αν πράγματι είναι δούλος του Θεού ο άνθρωπος, τότε μήπως δεν είναι ελεύθερος? Καταρχάς θα ήθελα να εγκαταλείψω με την γνώση της εννοίας ελεύθερος που έχουμε σήμερα. Όπως ξέρετε, σε κάθε εποχή όλες αυτές οι έννοιες παίρνουν μια διαφορετική διάσταση. Στην εποχή μας η έννοια της ελευθερίας έχει πάρει την έννοια, την διάσταση της βαναυσότητος πια. Είναι τόσο χοντροκομμένη η έννοια της ελευθερίας, ώστε φτάναμε στα όρια και εδώ της γελοιότητας. Όταν επί παραδείγματι ο κάθε ένας, χωρίς να λογαριάζει την παρουσία του άλλου, εάν τον ενοχλεί ή όχι, εάν ζημιώνει ο πλαϊνός του ή όχι, και κάνει εκείνο που οι δικές του επιθυμίες υπαγορεύουν και θέλει, αν αυτό λέγεται ελευθερία, αυτό το χοντροκομμένο πράγμα, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μη μου λέτε λοιπόν σήμερα πως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την ελευθερία. Την καταλαβαίνουν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι. Τότε όμως έστω, σε μια λεπτή έκφραση του πράγματος, σε μια λεπτή έννοια, μήπως πάλι είμαι δούλος του Θεού. Ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε δεν έγινε δούλος του Θεού. Το ότι αποτελεί εικόνα του Θεού και ένα βασικότατο στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι η ελευθερία και η λογική, είναι πολλά. Αλλά η ελευθερία και η λογική είναι θεμελιώδη. Αποτελούν στοιχεία της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να ονομάζεται δούλος του Θεού. Αδύνατο. Ρίξτε μια ματιά, πρόχειρη, στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στο βιβλίο της Γενέσεως, στα πρώτα κεφάλαια. Να δείτε εκεί που είναι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας, σε ποιο σημείο ομιλεί εκεί ο Θεός ότι οι άνθρωποι είναι δούλοι δικοί του? Πουθενά. Η λέξη δούλος δεν υπάρχει. Πουθενά. Αντιθέτως, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος στέκεται ένα κτίσμα. Ένα κτίσμα το οποίο, εάν αυτό το κτίσμα, φέροντας την εικόνα του Θεού, δηλαδή με την λογική και την ελευθερία και τη δυνατότητα της ομοιώσεως, ποιήσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση, θα έφτανε ο άνθρωπος με αυτή την ελευθερία και τη λογική του να δουλέψει το καθομοίωση, και δουλεύοντας το καθομοίωση να φτάσει στο να θεωθεί και συνεπώς να είναι κατά χάρη ένας Θεός. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στα λακτίσματα και είναι μία άνοδος του ανθρώπου, αποκτίσμα, όχι δούλος, κτίσμα μόνο, αποκτίσμα να ανέλθει και να γίνει Θεός κατά χάρη. Έτσι πουθενά δεν συναντάμε, σας είπα, την έννοια της δουλείας. Εξάλλου, κι αν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, ήταν στο σχέδιο του Θεού, το λεγόμενο πρώτερον θέλημα του Θεού, διότι το ύστερον θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος δια του Σταυρού. Το πρώτερον θέλημα του Θεού ήταν ο Θεός να λάβει την ανθρωπίνη φύση χωρίς να αμαρτήσουν οι πρωτόπαρσοι, τίποτα. Να λάβει την ανθρωπίνη φύση και να γίνει η ανθρωπίνη κτήσης κοινωνός της Θείας Φύσεως, δια της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός θα ενηθρώπιζε? Η απάντηση, πώς είπατε?
Ναι. Ναι. Δεν συνιστά την ενανθρώπιση η επιθυμία του Θεού να μας λυτρώσει, αλλά η επιθυμία του Θεού να γίνομαι κοινωνή του. Επειδή όμως εμείς δεν το θέλαμε αυτό, το αρνηθήκαμε στον παράδεισον και κάναμε αφεντικό μας τον διάβολο, γι' αυτό μπήκε η ανάγκη του Σταυρού για να μας σώσει, γιατί ο Θεός δεν ήθελε πουδενή λόγο να χαθούμε. Μπήκε λοιπόν κατά ανάγκη ο Σταυρός, δηλαδή είναι το ύστερον θέλημα του Θεού. Το πρώτερον είναι αυτό που σας είπα, θα ενυνθρώπιζε ο Θεός κι αν ακόμη δεν αμαρτάναμε, και θα ανεβαίναμε δια της θεώσεως μέσα στην αγκαλιά, στη μακαριότητα του Θεού. Θέλετε να δείτε αυτό που είπα, στην αγκαλιά? Ο Χριστός, δηλαδή ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε, πήρε τη δική μας τη φύση, κάθεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, όχι ως Λόγος, γιατί ως Λόγος είναι πανταχού παρόν και μία ουσία με τον Πατέρα, αλλά ως άνθρωπος είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Τι δείχνει αυτό? Ότι είναι μέσα στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Τι? Η ανθρωπίνη φύση. Εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός θα είτε ο άνθρωπος. Και επειδή δεν το πέτυχε ο άνθρωπος αυτό δια της εικόνος να δουλέψει το καθομοίωση και να βρεθεί μέσα στη ζωή της Αγίας Τριάδος, ο Θεός τον βοηθά τώρα δια του Σταυρού να φτάσει στο ίδιο πάλι σημείο, εκείνο που ήταν και στο πρώτερο θέλημα του Θεού, στο ίδιο σημείο, να βρεθεί στα δεξιά του Θεού Πατρός, δηλαδή στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Είναι ασύλληπτο. Πέστε μου λοιπόν, σας ερωτώ, πέστε μου, έχουμε καμία εδώ πέρα δουλεία? Έχουμε κανένα φαινόμενο δουλείας? Πουθενά δεν φαίνεται η δουλεία. Διακρίνετε τίποτα εσείς? Μήπως δεν διακρίνω εγώ? Δεν βλέπω εγώ πουθενά καμία έννοια δουλείας. Αλλά στην Καινή Διαθήκη τώρα πια, λέγει ο Χριστός, δεν σας είπα δούλους αλλά φίλους. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αυτό. Ουκέτι ημάς ήρικα δούλους αλλά φίλους. Εμείς φίλοι μου είστε. Εσείς είσαστε φίλοι μου. Ώστε λοιπόν δεν μας είπε δούλους αλλά μας είπε φίλους. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, λέγει στη Μάρθα, συγγνώμη, λέγει στη Μαρία τη Μαγδαληνή, πήγαινε πες στους αδελφούς μου ότι ακόμη δεν ανάβηκα στον Πατέρα μου. Α, λοιπόν, δούλος, φίλος, αδελφός. Κοιτάξτε μια κλιμάκωση. Δούλος, φίλος, αδελφός. Την έννοια της δουλείας την έφτιαξε η ελευθερία του ανθρώπου που υπετάχθη στο διάβολο. Διώχνοντας τον διάβολο, ο Υιός του Θεού καθιστά τους ανθρώπους φίλους πρώτου σταυρού του. Με το σταυρό του επιτυγχάνει την υιοθεσία από τον Θεό Πατέρα και τους λέγει αδελφούς. Και θα γράψει μετά ο Απόστολος Παύλος, μετά την Ανάστασή του, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, θα γράψει, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Βλέπετε πουθενά εσείς την έννοια της δουλείας? Πουθενά δεν υπάρχει. Θα σας πω και κάτι άλλο που είπε ο Κύριος. Ο δούλος, λέγει, τι κάνει το αφεντικό του μέσα στο σπίτι, δεν το ξέρει. Τα σχέδια, λέει, του αφεντικού δεν κατατίθενται εις τους δούλους. Αλλά ο Υιός ξέρει τι σκέφτεται ο πατέρας του. Εγώ λοιπόν σας λέγω τι ακριβώς θα κάνω, γιατί δεν είσαστε δούλοι αλλά είσαστε υιοί.
Ακόμη κάτι άλλο είπε. Ο δούλος ποτέ δεν μένει εις τον αιώνα, λέει, δεν μένει εις το σπίτι. Δηλαδή είναι δούλος. Μπορεί σήμερα να είναι και να φύγει. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα εις το σπίτι. Και συνεπώς δεν είσαστε δούλοι, είσαστε Υιοί. Και μένετε εις το σπίτι. Ποιο σπίτι? Εις την οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισί. Στο σπίτι του πατέρα μου. Εδώ ξέρετε τι ονομάζεται οικία. Εις την οικία του πατρός μου. Η οικία είναι η βασιλεία του Θεού. Ονομάζεται η βασιλεία του Θεού οικία. Εις την οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλές κατοικίες, πολλά δωμάτια. Δηλαδή είμαθα εις το σπίτι του πατέρα. Πού είναι η δουλεία? Δεν υπάρχει. Πουθενά. Ώστε δεν είμαι θα, όταν λέμε δούλη του Θεού, ότι είμαι θα δούλη του Θεού, είμαι θα Υιοί, είμαι θα ελεύθερη. Τότε όμως γιατί λέμε, λέει δε οι Απόστολοι, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού? Γιατί εδώ λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι είσαι πλέον στην μακαριωτάτη, λέγει, δουλείαν του Θεού? Και γιατί στην πράξη της Εκκλησίας έχουμε την έκφραση βαπτίζεται ο δούλος του Θεού και ούτω καθεξής? Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε σε αυτό. Καταρχάς αποτελεί ένα στοιχείο, ένα σχήμα ταπεινώσεως του ιδίου του ανθρώπου. Από τη στιγμή δηλαδή που θα καταλάβει τη δωρεά του Θεού, όχι ότι αρνείται την υιοθεσία, δεν την αρνείται, αποτελεί μάλιστα κεντρικό σημείο της πνευματικότητός του. Λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, δεν λέμε Κύριε, διότι το Κύριε εκφράζει δουλεία. Ο Κύριος έχει δούλους, ο Πατέρας έχει γιους. Ο Χριστός λοιπόν που μας δίδαξε δεν μας είπε να λέμε Κύριε ο εν της ουρανής, αλλά Πάτερ ο εν της ουρανής. Εμείς όμως, αισθανόμενοι τον εαυτόν μας κατώτερον της μεγάλης τιμής που μας έκανε ο Θεός, αποκαλούμε εαυτούς δούλους. Θέλετε να σας το αποδείξω? Άκουσατε. Στην παραβολή του ασώτου Υιού, ο νεότερος ήταν παιδί του πατέρα του. Πάτερ, δώσμη, το επιβάλλον, μέρος της ουσίας. Α, λοιπόν, έλα εδώ νεαρέ, πώς είπες, Πάτερ, Πάτερ. Ώστε λοιπόν, τι αναγνωρίζεις? Ότι είναι πατέρας σου αυτός, από τον οποίο ζητάς την περιουσία. Πολύ ωραία. Όταν μετενόησε, αφού κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα του, είπε, θα πω στον πατέρα σου, δεν είμαι άξιος να υποθώ παιδί σου, αλλά να με εκλάβεις ως έναν των μισθείων σου, από τους υπηρέτες σου, από τους δούλους σου. Ποιος κατεβάζει τώρα τον εαυτό σου? Ο ίδιος. Τον κατέβασε ο πατέρας? Όχι, ο ίδιος κατεβάζει. Εν τη συναισθήση της κατασπαταλήσεως της πατρικής περιουσίας. Και όπως ξέρετε, η πατρική περιουσία, αγαπητοί μου, είναι το κατοικώνα. Αυτή η πατρική περιουσία είναι το κατοικώνα. Όταν εγώ σπαταλώ τη λογική μου να εφευρίσκω κακά, όταν εγώ σπαταλώ την ελευθερία μου σε πράγματα διαβολικά, όταν σπαταλώ την δημιουργικότητα που μου δώσε ο Θεός μέσα. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός, ξέρετε σε τι? Στο θέμα της γεννήσεως παιδιών. Αυτό κυρίως είναι. Και κάνω καπρίτσια γύρω από το θέμα της τεκνογωνίας, τα γνωστά. Ή σκοτώνω εκείνα τα οποία γεννώ. Ή γεννώ γιατί στην πραγματικότητα ο άνδρας γέννησε όταν η γυναίκα του συλλαμβάνει. Τότε γέννησε, τελείωσε. Και μετά πας και το σκοτώνεις αυτό. Δηλαδή, ο Θεός σε κάνει δημιουργόν και εσύ πας και στραπατσαρίζεις εκείνο το οποίο σε κάνει ο Θεός να είσαι συνδημιουργός του. Τότε, πού κατασπαταλάς την περιουσία την πατρική? Στο καπρίτσιο σου, στον εγωισμό σου,
σαν το που θέλεις εσύ. Ο άνθρωπος όταν συνέλθει και πει, πού εσπατάλησα την πατρική μου περιουσία, αυτό το κατοικόνα πού το χρησιμοποίησα, συνέρχεται, συγκλονίζεται και γυρίζει στον Θεό και λέγει, δεν είμαι παιδί σου, εσύ με αποκαλείς παιδί σου, το θέλω, αλλά εγώ επίτρεψέ μου πατέρα μου να αποκαλώ τον εαυτό μου ότι είμαι δούλος. Γι' αυτό αυτή η δουλεία, λέει ο Άγιος Κύριος, είναι μακαριωτάτη. Αλλά έχουμε όμως και την άλλη όψη. Παρότι ο Θεός μας αποκαλεί υιούς, μην ξεχνάμε όμως ότι περάσαμε από την δουλεία, τη δουλεία του διαβόλου, από την οποία μας εξηγόρασε δια του Σταυρού του ο Χριστός. Έδωσε λύτρα το αίμα του. Γι' αυτό λέμε λύτρωσης. Λέμε τον Χριστό λυτρωτή. Δεν πει λύτρωσης και λυτρωτής. Επλήρωσε λύτρα ο Ιησούς Χριστός επί του Σταυρού, δια να μας εξαγοράσει. Μας εξηγόρασε δια του αίματός του. Λέει εκείνο το ωραίο τροπάριο, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη και ντυπείς την Αθανασία επίγασας και τα παρακάτω. Λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν, ότι πράγματι θα είχε όλο το δικαίωμα να μας πει ο Θεός δούλους. Ένα άλλο χωρίο που θυμήθηκα τώρα, είναι πάρα πολλά βέβαια, στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους λέγει, δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώμα τι ημών, όχι, λίγο πιο μπροστά, ένα στίχος πιο πάνω είναι, ηγοράστητε γάρ τιμής, διότι έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής, και είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Δηλαδή, αγαπητοί μου, και δούλοι Θεού να είμαστε, πού το υποτιμητικό. Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να είσαι δούλος σε ένα πάρα πολύ πλούσιο παλάτι, ξέρω εγώ, μυθικό, θα θεωρούσες τον εαυτό σου ευτυχή, θνητό, έναντι των άλλων που δίνει στην υπηρεσία εκείνη. Ας ήμουνα εγώ στη βασιλεία του Θεού και ας ήμουνα 100 φορές δούλος, να ήμουν όμως στη βασιλεία του Θεού. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε έναν παροξισμό, θα έλεγα σε μια ιστερία γύρω από το θέμα της ελευθερίας. Μη μου εγγίζεις την ελευθερία. Έχουμε πάθει, ξαναλέγω, ιστερία ελευθερίας. Και όταν θα ακούσουμε θέμα δουλείας, ότι είμαι θα δούλη του Θεού, μας πιάνει αυτό το ιστερικό μένος και τρομάζομαι ότι τάχα ο Θεός μας κόβει την ελευθερία. Βρε ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, ποιος σου έδωκε την ελευθερία? Ο Θεός δεν σου την έδωκε και τώρα φοβάσαι ότι ο Θεός σου την πάρει? Εγώ θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, από νέος άνθρωπος το έχω πει, από νέο παιδί το έχω πει αυτό, Θεέ μου, με έκανες ελεύθερο και να αμαρτάνω αν θέλω. Λοιπόν, μάλιστα επιλέξει έτσι στην προσευχή μου, με έκανες ελεύθερο και να αμαρτάνω εάν θέλω. Λοιπόν, σου δίνω την ελευθερία μου πίσω και εμπόδισέ με να μην αμαρτάνω. Εγώ αυτό λέγω, αυτό ελευθέρως. Δεν μου δες την ελευθερία. Λοιπόν, εμπόδισέ με, δηλαδή θα πει εμπόδισέ με. Εμπόδισέ με θα πει κόβε με στη μέση να μην μπορώ να ενεργώ όπως θέλω εγώ. Γιατί εγώ σου το λέγω. Εμπόδισέ με να μην αμαρτάνω. 1000 φορές να είμαστε δούλοι του Θεού, αγαπητοί μου. 1000 φορές. Αλλά αρκετά εμάκρυνα το θέμα, είναι όμως ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να βγαίνουμε από αυτές τις έννοιες τις ιστερικές και τις σχιζοφρενικές, όπως φτάσαμε να τα παίρνουμε και να τα εκλαμβάνουμε όλα αυτά σήμερα, την έννοια της ελευθερίας και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό ήταν ίσως μια απάντηση σε εκείνα τα οποία λέγονται σήμερα.